ευχαριστούμε από κάποια επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με τα οποία αυξήθηκαν κατά 203,7% οι επισκέπτες στα μουσεία της χώρας τον Ιούλιο. Γενικότερα, ωστόσο, το κλίμα στο μέτωπο της επίσκεψης σε αρχαιολογικούς χώρους και σε μουσεία της χώρας ήταν ιδανικό φέτος το καλοκαίρι παρά την επιδημιολογική κρίση. Αυτό θα είναι το θέμα της συζήτησης με τον κύριο Βαγγέλη Παπανικολάου, είναι αντιπρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης. Κύριε Παπανικολάου, την καλησπέρα μας. Κύριε Παπανικολάου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Παρά την επιδημιολογική κρίση, παρά την αρνητική συγκυρία, οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας μας. Ναι, αυτό ήταν το καλό νέο της φετινής σεζόν, γιατί η περσινή σεζόν το 2020 ναι, ήταν απογοητευτική σε πάρα πολλούς τομείς και σε επισκέψεις και στις πράξεις των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων, αλλά φυσικά και στην κίνηση όσο αφορά τον τουρισμό, όσο αφορά τις εκδρομές, όσο αφορά την κίνηση των λεωφορείων και τις επισκέψεις. Βέβαια, ας σταθούμε στο καλό κομμάτι, να έχουμε και ένα θετικό ιονό για του χρόνου. Ακριβώς. Όχι, η φετινή χρονιά, να το πούμε από το 20, η χρονιά του 20 είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι και αυτό μας βοήθησε στο 21. Και εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος ότι η καλή πορεία του 21 που είχαμε, ναι, τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα, προσέχοντας πάρα πολύ σε όλα τα επίπεδα, θα μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο το 22. Οπότε η φετινή χρονιά ήταν μια καλή χρονιά, καλύτερα από το 20, αλλά περιμένουμε ακόμα καλύτερα το 22, εφόσον οι επισκέπτες οι οποίοι θα έρθουν θα είναι καλά προετοιμασμένοι και αυτοί κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Διαχρονικά πάντως έντονο το ενδιαφέρον των ξένων επισκεπτών για τους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης. Ναι, μην ξεχνάμε ότι ο μινωικός πολιτισμός είναι από τους προημότερους στον κόσμο. Είναι ο πιο πρόημος και πιο σημαντικός που είναι στην Ευρώπη. Και η Κρήτη έχει φυσικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του μινωικού πολιτισμού στην Ελλάδα, εκτός από τη Σαντορίνη, η οποία και αυτή ήταν πολύ σημαντική. Αλλά όσο αφορά την Κρήτη, είχαμε πάρα πολλούς επισκέπτες. Μπορούμε να πούμε ότι είχαμε εκπλαγεί ευχάριστα φέτος με το να έρθουν περισσότεροι από όσους αρχικά περιμέναμε. Κύριε Παπανικολάου, είναι καλά διαβασμένοι οι ξένοι που έρχονται στην Κρήτη για τον πολιτισμό μας, για το μινωικό πολιτισμό, για στοιχεία της ιστορίας μας? Οι περισσότεροι από αυτούς ναι. Ναι. Και ορισμένοι που είναι πολύ καλά διαβασμένοι επισκέπτονται όχι μόνο τα γνωστά αρχαιολογικά σημεία, αλλά επισκέπτονται και ακόμα και ορισμένα τα οποία είναι κάπως ψαγμένα, να το πούμε έτσι. Επισκέπτονται διάφορα ιερά κορυφής, διάφορες σπηλιές, διάφορα άλλα σημεία τα οποία ο απλός τουρίστας ίσως δεν τα ξέρει. Έχουμε μεγάλο πλούτο και αυτό είναι πολύ καλό, γιατί έτσι επισκέπτονται όχι μόνο τα γνωστά σημεία στις μεγάλες πόλεις, αλλά και την εξοχή και την εσωτερική. Λοιπόν, και την βέβαια, εσωτερική. Πολύ σωστά το αναφέρετε. Με το βλέμμα στραμμένο στο 2022, πρέπει να αλλάξει κάτι εντός των αρχαιολογικών χώρων, στο μέτωπο των υποδομών, της εξυπηρέτησης, της ξενάγησης, που χωλαίνουμε λίγο, για να γίνουμε καλύτεροι? Ναι, όσο αφορά τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, πάμε πολύ καλά, γιατί το πάρτινγκ της Κνωσού έχει διαθετηθεί, υπάρχει άπειρος χώρος, είναι τακτοποιημένο, είναι όλα εντάξει. Μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού όμως γίνονται διάφορα έργα. Στην Ανατολική Πτέρυγα, στα βασιλικά διαμερίσματα, όπως λέμε εμείς, τα οποία ελπίζουμε να έχουν τελειώσει πριν το άνοιγμα του 2022. Γιατί ένα κομμάτι του ανακτόρου δεν είναι τώρα επισκέψιμο λόγω των έργων. Ελπίζουμε αυτά να έχουν τελειώσει και ελπίζουμε να έχουν βελτιωθεί και ορισμένα πράγματα και στην Δυτική Πτέρυγα του ανακτόρου, στην Δυτική Αυλή, τα οποία υπάρχουν διάφορες φθορές από τη βροχή του χειμώνα. Όσο αφορά τους φύλακες, εμείς περιμένουμε, όπως έγινε και φέτος, να υπάρχει το ανάλογο προσωπικό, ώστε να γίνει σωστά η φύλαξη, να γίνει σωστά η εξυπηρέτηση από τους εκπαιδευμένους φύλακες, τους μόνιμους, αλλά και τους έκτακτους, οι οποίοι προσλαμβάνονται κάθε χρόνο. Μάλιστα, αυτά για την Κνωσό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Σίγουρα η γνώμη σας και η τοποθέτησή σας είναι ιδανική και σίγουρα έχει ιδιαίτερη αξία. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να προσθέσω κάτι. Μια βέβαια, και να κλείσουμε με αυτό. Βέβαια, βέβαια. Ναι, ναι. Το μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου, το οποίο είναι από τα καλύτερα στον κόσμο, χωρίς να υπερβάλλω καθόλου, είχε φέτος λιγότερους επισκέπτες λόγω των μέτρων COVID.
Αλλά μην ξεχνάμε και, επειδή έχω τα στοιχεία εδώ, το 2019 ναι. είχε 660.000 επισκέπτες. Δηλαδή είχε το Μουσείο του Ηρακλείου περίπου τον πληθυσμό της Κρήτης σε επισκέπτες. Μάλιστα, καταλαβαίνουμε λοιπόν, τον όγκο των επισκεπτών που βρέθηκαν στο σημείο. Υπάρχει μια φοβερή δυνατότητα και εκεί θέλουμε την βοήθεια της πόλης του Ηρακλείου, ώστε ο χώρος πάρκινγκ δίπλα στο Μουσείο Ηρακλείου να οριοθετηθεί, να είναι όλο το χρόνο ανοιχτός, ώστε να διευκολύνει και το χειμώνα τους επισκέπτες και όχι μόνο το καλοκαίρι, να είναι από επίβαση επιβίβαση και μετά παρκάρισμα τα λεωφορεία όσα περισσεύουν στο λιμάνι, κάτι που έχουμε συμφωνήσει με τον διευθυντή του Όλη Ηρακλείου. Κύριε Παπα-Νικολάου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.